Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων και για την εμπειρία και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους κοιτάω τώρα πίσω από τις κάμερες και με όλους αυτούς έχουμε πει τα αστεία μας, αυτά τα οποία δεν μπορούμε να πούμε μπροστά στις κάμερες και έχουμε μοιραστεί πράγματα και ξέρετε, οι περισσότερες εμπειρίες έχουν πράγματα από προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που δεν φαίνονται ποτέ και από τους οποίους μαθαίνεις τα πιο ωραία μαθήματα και μετά φαίνεται ότι εσύ και καλά είσαι σπουδαίος και είπες κάτι ωραίο, το έχεις πάρει από κάπου. Και θα ήθελα να υπάρξει ένα αφιέρωμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που είναι πάρα πολλοί και ήταν όλοι εξαιρετικοί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για πρώτη το χρόνο που περάσαμε. Πρώτη φορά κάνετε έτσι εδώ μπροστά ο κλαδόν και μας κοιτάτε έτσι μέσα στα μάτια. Δεν θέλω να κλαις εσύ, εσύ δεν θέλω να κλαις. Πάμε στον Αντώνη τώρα να δούμε εσύ Αντώνη πώς αισθάνεσαι. Ο Ολυμπιονίκης της παρέας μας, Αντώνης Βλοντάκης. Είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματά μου, δηλαδή. Σου έχει βάλει και το τραγούδι, Μαρία. Τα καλοκαίρια του ρόκου. Χάρηκα πάρα πολύ που αποτέλεσα μέλος αυτής της ομάδας, αυτής της παρέας. Γνώρισα σημαντικούς ανθρώπους. Κρατάω ό,τι καλύτερο έχει συμβεί εδώ μέσα. Πετάμε ό,τι δεν μας δίνει δύναμη να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλο τον κόσμο αυτόν που κάθισε και μας είδε, μας στήριξε, μας εμπιστεύτηκε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που είδανε με πάρα πολύ άσχημο μάτι την προσπάθειά μας και την εκπομπή μας γιατί μας κάνανε πιο δυνατούς. Γιατί η ζωή δεν τελειώνει με μια εκπομπή, υπάρχει μια διάρκεια. Εντάξει, εσύ ως αθλητής κιόλας είσαι πιο μαθημένος. Οπότε θέλω εσένα προσωπικά να σε ευχαριστήσω. Ήσουν μια εξαιρετική αλήθεια στο λέω. Γιώργο, κέρδισα έναν φίλο εδώ πέρα, τον Εφελάκη. Τον Εφελάκη τώρα καλά. Έχει χρώματα πάνω του. Oh. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σας πω. Έχετε ακούσει πάρα πολλά για αυτή την εκπομπή. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Μάλλον πριν ακόμα ξεκινήσει. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Δεν ξέρω να σας πω. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που μπόρεσα να τις εξηγήσω. Υπήρχαν πάρα πολλές που δεν κατάφερα να το εξηγήσω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στη ζωή πρέπει να παίρνεις ρίσκα. Γιατί διαφορετικά η ζωή είναι πάρα πολύ μονότονη και δεν έχει κανένα νόημα. Πήραμε το ρίσκο, το χαρήκαμε, το απολαύσαμε. Μπορεί να μην μας βγήκε ακριβώς όπως θέλαμε, δεν μας βγήκε ακριβώς όπως θέλαμε, αλλά είμαστε χαρούμενοι που το ζήσαμε. Και είναι ωραίο να ζεις πράγματα. Και ας μην βγούνε πάντα. Θα βγούνε τα επόμενα, τα παραεπόμενα. Κάποια στιγμή κάτι θα βγει. Το θέμα είναι να είσαι χαρούμενος, να είσαι καλά, να είσαι ήρεμος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν εδώ, όσοι ήσασταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κάποιοι από τον κύριο Κωστή στην παρέα μας και μας επιλέξατε ή μας επιλέγατε κάποιες φορές. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, πραγματικά. Θέλω να ευχαριστήσω ανθρώπους που γνώρισα και τους κρατάω, τους έχω βάλει πολύ μέσα στην καρδιά μου. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι με πάρα πολύ μεγάλη μακρά πορεία στην τηλεόραση. Να έχετε ένα ωραίο καλοκαίρι, να περάσετε ωραία, να έχετε υγεία, να χαμογελάτε πάρα πολύ. Και προχωράμε. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.